το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε παγκόσμια αποκλειστικότητα. Ιδού λοιπόν το βλέπετε, αναβοσβήνει τα φώτα από το βάθος. Η Βούσουλα έχει πάρει πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης και τώρα. Παιδιά, κατεβάστε αμέσως τη Μαρία Βούσουλα από το αυτοκίνητο. Καλημέρα λοιπόν, Μαρία. Καλημέρα, κοιτάξτε, εγώ μην κινηθείς. Κοιτάξτε, εγώ είμαι. Πρόσεχε, να απομακρυνθούν τα παιδιά από εκεί γύρω. Και από την οθόνη, και από τις οθόνες. Και εσύ. Για προχώρα λίγο ακόμα. Πρόσεξε στην κάμερα, πρόσεξε. Καλά. Για ένα ψέμα και τα φώτα λίγο να σε δούμε. Πώς έχει και από ο άνθρωπος δίπλα πεντάλ. Μόνο αυτό ξέρω να κάνω μέχρι στιγμή. Λίγο μπροστά και λίγο πίσω. Πάει μέχρι 80, είναι το αυτοκίνητό μου. Λίγο πίσω, θέλω να έρθει ο Γιάννης λίγο για να δείτε το λίγο πίσω. Μέχρι 80, εγώ στον δρόμο πηγαίνω με 30. Οπότε αυτό εδώ στο 10-15 θα το πάω μια χαρά. Πάντως είναι πανέμορφο. Κύριε Καζατζίδη, εσείς θα μας πείτε πώς ακριβώς λειτουργεί. Εγώ έχω πάθει σοκ με το πόσο εύκολο είναι. Θα δείξω τώρα εδώ, Γιάννη. Μου όπιστε να κάνω λίγο πίσω. Βεβαίως. Πρόσεχε. Πρόσεχε. Γιάννη, μη σε πάρω. Θα καταστρέψει. Κοιτάξτε, μου δείχνει που να πάω, μου δείχνει που να πάω. Βλέπετε τις γραμμές. Α, σου δείχνει στην κάμερα. Δείχνει που πηγαίνω. Στην κάμερα που έχει μπροστά σου, έτσι. Ναι, γι' αυτό πηγαίνω τόσο ελεύθερη και άνετη. Έφαγα το χέρι μου. Ναι. Εντάξει, μέχρι εδώ πρέπει να είμαι. Θα βγούμε έξω, κύριε Καζατζίδη, να τα δείξετε. Θα πάω λίγο πιο μπροστά για να σας δείξω πώς το φορτίζουμε. Κοιτάξτε παράθυρο. Και σαν να βγαίνει το κεφάλι σου. Πόσο ασφαλές είναι αυτό. Τη αρέσει, έχει φτιαχτεί και εδώ. Μπροστά. Παιδιά είναι τέλειο. Μπροστά, παιδιά, κοιτάξτε εδώ όμω. Μπροστά είναι σαν τζιπ. Ναι, 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 σε μικρογραφία. Έχει ακριβώς τις, πώς το λένε, τη μάσκα του τζιπ μπροστά. Βούσουλα, με τόσα χιλιόμετρα πας και με το κανονικό σου αυτοκίνητο στον δρόμο, από ό,τι ξέρω, Έτσι, με την αυτή τη μαθήτρια. Ρε παιδί, πάει αργά για να πάει σίγουρα, με ασφάλεια. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Για κάτσε μας το παρουσιάστε, λοιπόν. Τώρα θα σας δείξουμε πώς φορτίζει αυτό το αυτοκίνητο, πόσο εύκολο. Και πόση ώρα χρειάζεται για να φορτίσει. Αυτό εδώ, κύριος Καζατζίδης. Και πόση ώρα, βεβαίως. Κύριε Καζατζίδη, τα λέτε όλα εσείς τώρα, εμείς απλά παρακολουθούμε. Ωραία, λοιπόν, φορτίζουμε με ένα απλό καλώδιο. Η μπρίζα που απαιτείται είναι σχεδόν ό,τι χρειάζεται, όπως φορτίζουμε ένα κινητό τηλέφωνο, τόσο απλά φορτίζουμε και το αυτοκίνητο αυτό. Α, το βάζεις σε οποιαδήποτε μπρίζα δηλαδή. Σε οποιαδήποτε μπρίζα, πολύ απλά. Για να το δούμε. Και αυτό είναι και ένα πλεονέκτημα λόγω και του γεγονότος ότι... Και πόση ώρα χρειάζεται λοιπόν τώρα. Φόρτισης, ακόμα αναπτυγμένη. Η πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου στα 5 με 7 ώρες. Άρα το αφήνεις τη νύχτα που το έχεις σπίτι σου. 5 με 7 ώρες. Και το πρωί το βρίσκεις έτοιμο. Ναι, αυτό η λογική είναι. Η λογική λέει ότι από, το έχουμε μόνοι μας την πρίζα και πηγαίνουμε την πορεία μας, το βγάζουμε από την πρίζα και εκεί που φτάνουμε στον προορισμό μας το ξαναβάζουμε στην πρίζα. Τι αυτονομία για να έχει. Έχουμε πάντα αναπληρωμένη ενέργεια. Κρατάει. Η αυτονομία του είναι. Η αυτονομία του είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα. Α, δεν είναι. Είναι αρκετά, ένα όχημα σαφώς αστικών μετακινήσεων, βέβαια. Ακριβώς, ακριβώς. Και να σας ρωτήσω κάτι. Το κόστος βλέπω γράφεται πίσω ότι είναι 1 ευρώ στα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή τόσο υπολογίζεται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει, αυτό λέτε. Η ηλεκτρική ενέργεια για μια πλήρη φόρτιση είναι περίπου 5 με 7 κιλοβατόρες, που το κόστος αυτή τη στιγμή σήμερα είναι περίπου στο 1 ευρώ. Και πόσα τέτοια κυκλοφορούν εδώ στην Ελλάδα, στους δρόμους δηλαδή, πόσα θα συναντήσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσει περίπου στα 50 αυτοκίνητα. Α, ήδη, αυτοκίνητα και εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Ναι, ναι. Μέσα υπάρχουν βλέπουμε όλα, πάντως... στην Αθήνα, σε όλη την κράτεια. Ότι είναι, η τεχνολογία του είναι σύγχρονη, ενώ σε κανονικό αυτοκινήτου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, με touch οθόνη κλπ. Ναι, ναι, έχει όλα τα εξτρά. Θα λέγαμε ο εξοπλισμό είναι πάρα πολύ πλούσιο. Αρκεί να σα πω ότι υπάρχει κάμερα πιστοπορία, κάμερα εμπροστοπορία με δυνατότητα εγγραφή και όλα τη κίνηση. Υπάρχει χάρτη, σύνδεση με Bluetooth. Μπορούμε να συνδέσουμε το τηλέφωνό μα και να βλέπουμε την οθόνη του τηλεφώνου μα στην οθόνη του τηλεφώνου. Είπαμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πείτε μα τώρα και την τιμή, για να ξέρουμε πάνω κάτω. Με προσοχή. Λοιπόν, κοιτάξτε, και αυτό είναι μια ευχαριστή έκπληξη, γιατί η τιμή της βασικής έκδοσης είναι στα 7.900 ευρώ με το ΦΠΑ. Στη βασική έκδοση. Ο εξτρά εξοπλισμός κάποια από τα... Άρα βασική έκδοση, η ανώτερη τιμή φτάνει στα 9.000 ευρώ. Στα 9.300 είναι. Ακόμα καλά είπαμε. Ναι. Να σας ρωτήσω, η ανώτερη ταχύτητα πώς είναι. Είναι και πολύ ασφαλές. Η ανώτερη ταχύτητα είναι 80 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και η έκδοση low speed, που είναι οικονομικότερη κατά 1.500 ευρώ. Ναι. Και έχει δυνατότητα ανάπτυξη ταχύτητας μέχρι 45 χιλιόμετρα την ώρα. Για μένα είναι αυτό. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι τελείως αθόρυβα και στον δρόμο δεν θα σε ακούει ο άλλος. Ανέρχεσαι. Πρέπει να κορτάρεις. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικότερα την βιομηχανία.
Αλλά και αυτό εγώ νομίζω είναι ένα θέμα συνήθειας. Να σας πω, από σέρβις τώρα και τέτοια τι γίνεται? Κοιτάξτε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ειδικότερα το συγκεκριμένο δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση, δεν έχει αναλώσιμα, δεν έχει λάδια, δεν έχει μπουζιά, δεν έχει τίποτα. Mm-hmm. Το μόνο που χρειάζεται είναι η αντικατάσταση των ρευτών, η οποία γίνεται μετά από περίπου 25 με 30 χιλιάδες χιλιόμετρα. Αλλάζει τις μπαταρίες, περίπου στα 1000 ευρώ. Mm-hmm. Με ένα κόστος, πόσο είπατε, συγγνώμη. Γύρω στα 1000 ευρώ σήμερα. Δηλαδή σε κανένα δύο χρόνια περίπου. Με ένα μέση, με μια αναλόγως, μέση μετακίνηση. Αν το κινείς αρκετά, περίπου τα 1000 με 1500 χιλιόμετρα το μήνα. Ναι. Πάντως είναι πολύ μετά από όμορφο, δύο χρόνια θα πρέπει να αλλάξει για αρχή. Δύο άτομα, έτσι. Δύο άτομα είναι. Δεν υπάρχει άλλο χώρο. Ναι. Αυτό είναι και ο χώρο. Θα πρέπει να πούμε και το. Ναι. Θα πρέπει να πούμε και το ότι. Πέραν του χαμηλού κόστους λειτουργίας, έχουμε και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, δεδομένου ότι δεν εκπέμπει ρήπους. Mm-hmm. Και η ασφάλεια του αυτοκινήτου αυτού έχει επίσης πολύ χαμηλό τίμημα. Αυτόματο είναι το αυτοκίνητο, περίπου έτσι. Στα 80 με 90 ευρώ. Αυτό είναι αυτόματο ακριβώς. Γκάζι και φρένο. Στείλαμε τον κατάλληλο άνθρωπο πάντως στη Μαρία Βούσουλα στο κατάλληλο θέμα. Σε για βλέπω μπήκα. Ότι έχεις γλυκαθεί, Βούσουλα. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι τελευταίο θέλω. Και να μας πει και η παραγωγή που γίνεται. Η παραγωγή γίνεται στην Κίνα, ναι. Και η εταιρεία μας, η Ecosan, τοποθετεί τους συσσωρευτές της και κάποια ηλεκτρονικά συστήματα. Mm-hmm. Είναι μια συνέργεια, θα έλεγα. Είναι ετοιμοπαράδοτο αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή όχι? Σε 6 χρώματα. Είναι κατά παραγγελία. Είναι ετοιμοπαράδοτο, μάλιστα. Α, μάλιστα. Είναι πάρα παράδοτο. Πολύ ωραία. Η Βούσουλα το έχει προχωρήσει και παρακάτω. Είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετική ιδέα. Και μακάρι να τρέξει στην αγορά, γιατί και αξίζει τον κόπο, αλλά και για λόγους του περιβάλλοντος. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που μας βοηθήσατε να γνωρίσουμε και να μάθουμε περισσότερα. Κανονικά πρέπει να το πάρουμε για test drive, Μαρία. Η Βούσουλα και θα μας πει. Βεβαίως. Μην ανησυχείς. Καλημέρα.